Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση στο συνέδριο, το πολύ σημαντικό αυτό συνέδριο το οποίο κάνετε. Πρώτα απ' όλα να συστηθούμε εκ νέου. Εκπροσωπώ τον οργανισμό Enterprise Greece, που είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας εξωστρέφειας, υπό την υποπτία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που σκοπό έχει να ενισχύσει αυτό ακριβώς, την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, των κλάδων εκείνων της ελληνικής οικονομίας που έχουν εξωστρέφεια ή μπορούν και μπορούμε να έχουμε και μπορεί να έχει εξωστρέφεια. Υπό αυτό το πρίσμα, η δικιά μας συμβολή και παρουσία, όχι μόνο στη Βαρκελόνη, αλλά και γενικότερα, είναι να μπορέσουμε να συντονίσουμε τον κλάδο της τεχνολογίας, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε μια ενιαία στρατηγική εξωστρέφειας, ούτως ώστε όλοι οι stakeholders που λέμε, ένα οικοσύστημα από την περιφέρεια, το Υπουργείο, τους φορείς όπως εσάς της τεχνολογίας και εμάς ως τον αρμόδιο φορέα εξωστρέφειας, να μπορέσουμε και με πόρους, αλλά κυρίως μέσα από την διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής για την εξωστρέφεια, να παρουσιάσουμε στον διεθνή χώρο, να παρουσιάσουμε στο εξωτερικό τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας στο συγκεκριμένο κλάδο, τις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Επειδή ο οργανισμός μας προσπαθεί να παρουσιάσει τις δυνατότητες που υπάρχουν, όπως είπα πριν, των ελληνικών επιχειρήσεων και για την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και για την προώθηση των εξαγωγών σε διάφορους κλάδους και πολύ πιο συγκεκριμένα στην παρούσα φάση για τον κλάδο της τεχνολογίας, πήραμε την πρωτοβουλία το προηγούμενο χρονικό διάστημα να έρθουμε σε συνεννόηση με τον ΣΕΚΕΕ, το ΣΕΠΕ, το ΚΟΡΑΛΙΑ, να διαμορφώσουμε μια πρώτη ομάδα εργασίας, ώστε να φτιάξουμε αυτό το ενιαίο σχέδιο για την εξωστρέφεια. Τα πρώτα βήματα που κάναμε φέτος ήταν αυτό στη Βαρκελόνη, όπου όντως πήγαμε μαζί αυτοί οι φορείς, μαζί με άλλους, για να κάνουμε να παρουσιαστούμε σαν ένα συνολικό οικοσύστημα στην Βαρκελόνη και τα επόμενα βήματα τα έχουμε ήδη κάνει. Πήγαμε και στην ΣΕΜΠΙΤ και θα έχουμε και άλλες 4 διεθνείς εκθέσεις στη διάρκεια αυτής της χρονιάς. Σκοπός είναι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αυτή η ομάδα εργασίας που έχουμε συστήσει να φτιάξει ένα όσο δυνατόν πιο συγκροτημένο και ενιαίο στρατηγικό σχέδιο για την εξωστρέφεια της ελληνικής τεχνολογίας, ώστε και το 2018 να μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλύτερη παρουσία σε διεθνές επίπεδο, να έχουμε στη Βαρκελόνη του χρόνου μια ποιοτικά διαμορφωμένη καλύτερη συμμετοχή και μεγαλύτερη ως ένα σημαντικό βήμα και να φτιάξουμε τους όρους και για το 2018 αλλά και για τα επόμενα χρόνια ενός σχεδίου το οποίο θα παρουσιάζει τη χώρα μας, θα παρουσιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις και το συγκεκριμένο κλάδο ως ένα κλάδο ανερχόμενο, δυναμικό, ούτως ώστε να γνωρίζουν ότι στην Ελλάδα και μπορούμε και θέλουμε και να έχουμε αυτή την στρατηγική για να διαμορφώσουμε και να πάει παραπέρα. Εγώ να σας ευχαριστήσω και για την πρόσκληση πάλι και να πω ότι αυτή τη δουλειά που έχουμε ξεκινήσει είμαστε πεπισμένοι ότι θα κάνουμε τα επόμενα βήματα σε στέρεα βάση, ήδη έχουν γίνει αρκετά και νομίζω ότι θα είμαστε του χρόνου και φέτος, αλλά και του χρόνου με πολύ καλύτερους όρους και να έχουμε παρουσία σε διεθνή γεγονότα, αλλά και να φτιάξουμε και στη χώρα μας ένα σημαντικό γεγονός. Σας ευχαριστώ πολύ.